εισήγησή μας λοιπόν είχε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι το τυπικό του τι κάνουμε σαν παράταξη και πώς βλέπουμε τις εξελίξεις πολιτικές στον τόπο μας. Με μία κουβέντα νομίζουμε ότι είναι ένα ανοιχτό πολιτικό πεδίο οι εξελίξεις στον τόπο μας. Υπάρχει μια γενικευμένη διάθεση για μια αλλαγή. Αυτή δεν έχει μορφοποιηθεί ακόμα. Τα κοινωνικά κινήματα που υπάρχουν στην χώρα και οι πολιτικές οργανώσεις είναι αυτές οι οποίες θα μορφοποιήσουν το μοντέλο της αλλαγής που θα γίνει στο Δήμο της χώρας ή αν θα πάμε όπως το παλιότερο. Το δεύτερο θέμα είναι η Μαρίνα. Δεν θα πω περισσότερα για τη Μαρίνα. Θέλω μόνο να πω ότι ξέρετε ότι βρισκόμαστε σε μια δύσκολη περίοδο όπου η δημόσια περιουσία πωλείται. Πωλείται με το αιτιολογικό ότι το κράτος μας έχει πάρα πολλά χρέη, ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να βρούμε χρήματα για να πληρώσουμε τους δανειστές μας. Και σε αυτό το βασικό μοτίβο της σκέψης, το οποίο εδράζεται και στις αδυναμίες της διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας όλα τα προηγούμενα χρόνια, στηρίζεται η προσπάθεια της νέας της κυβέρνησης που έχουμε σήμερα για να εκποιηθούν οι δημόσιες υπηρεσίες. Εμείς προσπαθούμε με τον τρόπο μας να αποτρέψουμε την πώληση του περιφερειακού στοιχείου που λέγεται Μαρίνα της χώρας. Με τα λίγα λόγια που είπαμε, θέλαμε να πούμε ότι η Μαρίνα της ΚΟΟΠ είναι μια επιχείρηση η οποία μπορεί να έχει πολύ μεγάλη κερδοφορία. Και είναι μια επιχείρηση η οποία διαφοροποιεί και το τοπικό τουριστικό προϊόν, γιατί το εισάγει σε ένα άλλο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, εκτός από το κλασικό που είναι η διανυκτέρευση. Και επομένως, και επειδή έχουν επενδυθεί και πάρα πολλά χρήματα και επειδή σε προοπτικά ο Δήμος μπορεί να παίξει ένα ρόλο αναπτυξιακό, στηριζόμενος πάνω στη Μαρίνα και σωστή της διαχείριση, θέλουμε να παλέψουμε αυτό το θέμα μαζί με όλη την κοινωνία. Ο Δήμος λέει ότι έχει κάνει τη δική του προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Έχουμε κάνει και εμείς. Κάναμε μια πρωτοβουλία, υπέγραφαν και άλλοι άνθρωποι πέρα από εμάς, κατατέθηκε. Θα υπηρετηθεί. Δεν έρχεται αυτή η προσπάθεια να αντιπαρατεθεί στην προσπάθεια του Δήμου. Αντίθετα, έρχεται να συνεπικουρήσει. Τώρα, δύο κουβέντες για το γενικότερο πλαίσιο της εκποίησης, θα λέγαμε, της δημόσιας περιουσίας που είναι και το βασικό πολιτικό πρόβλημα. Κοιτάξτε, αγαπητοί φίλοι, ένα θέμα είναι να πουληθεί η δημοτική περιουσία για να μπορέσει το κράτος να σταθεί όρθιο. Το άλλο είναι να δούμε όμως κάτω από ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να γίνει μια πώληση ή για ποιους λόγους δεν πρέπει να γίνει μια πώληση. Θα αναφέρω μερικά παραδείγματα τα οποία βρήκαμε μέσα από το ίντερνετ. Λοιπόν, πρώτα θα μιλήσουμε για το Διεθνές Κέντρο Ραδιοτηλεόρασης που δόθηκε στη Λάμδα δομή ΑΕ ενδιαφερόντων Λάτσι για 90 έτη έναντι 81 εκατομμυρίων ευρώ. Το ετήσιο ενίκιο που εισέπρακτε μέχρι σήμερα το κράτος από την ίδια εταιρεία ανέφονταν σε 8 εκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το ποσό, χωρίς την προσάυξηση, σε 90 έτη η Λάμδα δομή ΑΕ θα έπρεπε να καταβάλει στο δημόσιο 720 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή, το δημόσιο πούλησε το κέντρο τηλεόρασης χάνοντας 639 εκατομμύρια ευρώ, παραχωρώντας επιπλέον δικαιώματα δόμησης χιλιάδων νέων τετραγωνικών μέτρων στην εταιρεία στη συγκεκριμένη εδαφική γη. Δεύτερο παράδειγμα. Ο προσεκποίηση ΟΠΑΠ είναι η πρώτη σε κερδοφορία επιχείρηση, στην οποία το ελληνικό κράτος κατέχει το 34%, το οποίο θέλει να παραχωρήσει. Ο ΟΠΑΠ απέφερε στο ελληνικό δημόσιο καθαρό μέρημα 236 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, συν 100 εκατομμύρια ευρώ τα οποία λαμβάνει και τα αποδίδει σε χορηγίες. Προβλέπεται τουλάχιστον 50% αύξηση των εσόδων στο επόμενο διάστημα λόγω λειτουργίας 35.000 παιχνιδομηχανημάτων, φρουτάκια, που θα ανεβάσουν τον ετήσιο σύνολο εσόδων του ελληνικού δημοσίου από τον ΟΠΑΠ τουλάχιστον σε 453 εκατομμύρια ευρώ. Όμως με την πώληση παραχωρείται για 19 έτη ο ΟΠΑΠ έναντι συνολικά 500 εκατομμύριων ευρώ, δηλαδή το ελληνικό κράτος κάνει 8,5 δις ευρώ και εισπράττει έναντι αυτών 500 εκατομμύρια ευρώ. Οι δημόσιες επιχειρήσεις που εκποιούνται είναι κατά τεκμήριο κερδοφόρες, διότι προφανώς οι ιδιώτες επιθυμούν να ξεκινήσουν από τα σημερινά κέρδη για να τα πολλαπλασιάσουν σε βάρος των καταναλωτών. Ο ΟΠΑΠ, η ΔΕΗ, τα ΕΛΠΕ, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν γίνει και γίνονται προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας, βρίσκονται στις 10 πρώτες ανάμεσα στις 500 από πλευράς κερδοφορίας κορυφαίες επιχειρήσεις. Στις επόμενες 10 θέσεις εντάσσονται οι εκποιούμενες επιχειρήσεις ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΕΙΔΑΠ. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι 4 εταιρείες που χρωστούν 375 εκατομμύρια στη ΔΕΠΑ εμφανίζονται τώρα ως υποψήφια αγοραστές της. Θυμηθείτε εδώ το παράδειγμα με την Αγροτική Τράπεζα. Τώρα, δύο κουβέντες για την εκποίηση των λιμανιών.
Η εκποίηση των λιμανιών ξεκίνησε με την απελευθέρωση των λιμανιών από τα βάρη των αφαιρεσιών, ώστε οι ιδιώτες να μην έχουν κανένα εμπόδιο στην προσφορότερη για αυτούς εκμετάλλευση. Η σχετική τροπολογία στη Βουλή που αφορούσε στην ιδιοκτησιακή, πολεοδομική και περιβαλλοντική νομιμοποίηση των αφαιρεσιών στα λιμάνια από το 2002 έως το 2012, 450 σελίδες συνολικά, αποσυσπήρωσε την κυβερνητική πλειοψηφία. Ψήφισαν τελικά την πρόταση για 151 βουλευτές από τους 178 βουλευτές και η τροπολογία πέρασε οριακά. Τα προβλήματα από την ιδιωτικοποίηση των λιμανιών είναι τεράστια. Η εμπειρία από την παραχώρηση της Κόσκο, του οργανισμού Λιμάνα Πειραιά, είναι δραματική. Το λιμάνι του Πειραιά ήταν κερδοφόρο και λειτουργούσε με αυτοχρηματοδότηση. Παραχώρησαν την προβλήτα 2, που ήταν η μόνη σε λειτουργία και η βασική του λιμανιού, επίσης και τον μηχανολογικό εξοπλισμό, τη χτηριακή υποδομή, το μηχανογραφικό σύστημα υποστήριξης, φορτοεκφόρτωσης και τον βασικό πελάτη της, την εταιρεία MSK. Επίσης παραχώρησαν το δικαίωμα κατασκευής στην προβλήτα 3, την οποία δεν κατασκεύαζε επί χρόνια ο οργανισμός Λιμάνος Πειραιά, ενώ είχε πόρους και δεν το κατασκεύαζε για περιβαλλοντικούς λόγους που αφορούσαν την επιβάρυνση του περάματος. Ο οργανισμός Λιμάνος Πειραιά λοιπόν έμεινε με μία προβλήτα που είναι το 1 τρίτο της δύο προβλήτας που αγόρασε η Κόσκο και το 35% της διακίνησης εμποροκυβωτίων. Το αποτέλεσμα είναι ότι το τμήμα του οργανισμού Λιμάνα Πειραιός που σήμερα περνά στο ΤΑΙΠΕΔ να υφίσταται ανελαίτητο ανταγωνισμό και να μην βρίσκει πελάτες, άρα να μην είναι βιώσιμο. Για τα επόμενα 40 χρόνια, σύμφωνα με αυτή τη ληστρική συμφωνία παραχώρησης, δεν μπορεί να δημιουργηθεί και να λειτουργήσει άλλος τερματικός σταθμός εμποροκυβωτίων εφόσον δεν συμφωνεί η Κόσκο. Η κινέζικη εταιρεία είναι τελείως ανεξέλεκτη τόσο από πλευράς εργασιακών συνθήκων όσο και υγιεινής και ασφάλειας. Επίσης, υποστηρίζεται από το κράτος της Κίνας και έχει τη δυνατότητα, ασκώντας για παράδειγμα φορολογική πολιτική, να την ενισχύσει. Το τμήμα της εκποίησης ήταν 50 εκατομμύρια για 39 χρόνια και το ενίκιο περίπου 17 εκατομμύρια ετησίως, με μεγάλες διευκολύνσεις όπως παραδείγματος χάρη άμεση επιστροφή ΦΠΑ, εξειδικές καθυστερήσεις καταβολής του κλπ. Το 65% του διακινούμενου τράφικ εμπορίου θα αυξηθεί με την προβλήτα 3 σε 85%. Η χώρα μας έτσι έχασε ένα πολύ σημαντικό οικονομικό στρατηγικό πλεονέκτημα να αποτελεί κόμπο μεταφορών υποκείμενο σε έλεγχο από το ελληνικό δημόσιο μέσω του οργανισμού Λιμάνος Πειραιά. Τα εκποιούμενα σήμερα 23 λιμάνια έχουν πολύ σημαντικό αναπτυξιακό χαρακτήρα για την ευρύτερη περιοχή στην οποία αναφέρονται. Για παράδειγμα, το λιμάνι του Κατάκολου στην πύλη προς την αρχαία Ολυμπία, το λιμάνι της Ρόδου, το οποίο ουσιαστικά συντηρεί όλα τα μικρά λιμάνια των μικρών νησιών. Τα λιμάνια έχουν καθοριστική σημασία και στους τρεις αναπτυξιακούς τομείς. Το κόστος παροχής των υπηρεσιών που προσφέρουν επηρεάζει την επικοινωνία των πόλεων στις οποίες ανήκουν και τις μετακινήσεις των κατοίκων τους. Αλλά και οι μαρίνες στηρίζουν τον τοπικό τουρισμό και με αυτή την έννοια, όπως και με τα έσοδα που προσφέρουν την τοπική οικονομία σε συνολικό επίπεδο. Η χερσαία ζώνη των λιμανιών είναι προσβάσιμη στο κοινό και συχνά αξιοποιείται ως δημόσιος χώρος με χρήσεις πέραν των λιμενικών. Σε πολλά λιμάνια έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις και πάντως η λειτουργία και η ανάπτυξή τους όπου χρειάζεται πρέπει να αποσαφηνίζεται στο πλαίσιο των γενικότερων οικονομικών και χωροταξικών σχεδιασμών. Τίποτα από τα παραπάνω δεν ενδιαφέρει τους ιδιώτες που θα αποκτήσουν αυτή τη δημόσια περιουσία. Η εκποίηση των λιμανιών θα είναι καταστροφική και θα δεσμεύσει μακροχρόνια κάθε νέο προγραμματισμό υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας. Γι' αυτό και πρέπει οι ιδιωτικοποίησεις των λιμανιών να ανατραπούν με την παρέμβαση του λαϊκού παράγοντα.